Εμένα με λένε Χρήστο Φερεντίνο. Ο Τσίρκο με την Ερέν. Φερεν, Χρήστο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αυτά τα ακούς και τα μεταφράζεις αυτόματα. Αυτό μόνο τους μεταφραστείς ανάποδο. Καλώ τα παιδιά. Τι ωραία κοριτσάκια βλέπουμε. Καλά, δεν βλέπετε ότι είναι ένα μικρό παιδί επάνω στη σκηνή. Δεν σέβεστε ούτε αυτό. Τι κάνεις κούκλα μου, πώς είσαι? Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Ευγενία. Πώς τα βρήκες εδώ? Πολύ ωραία. Από πού μας έρχεσαι? Τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία πόλη. Θα πρέπει να σας πω ότι η Μαριλένα είναι από Θεσσαλονίκη, εκεί μένει, αλλά κατάγεται από το Κιλκής. Και όταν τη ρώτησα, σε περίπτωση που κερδίσει τα χρήματα, τι θα τα κάνει, είπε ότι... Θα κάνω μια φάρμα στο χωριό μου. Μια φάρμα στο χωριό. Πάρα πολύ ωραία. Γεμάτη κουνελάκια. Και τι άλλο? Και κύριο Ξυνάκι. Και αλογάκια. Και ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι μπορεί να μιλάει και με κουνελάκια και αλογάκια, και όχι μόνο στη γλώσσα τους, αλλά και ανάποδα. Τι είναι αυτό? Λέει δηλαδή, τα πάντα ανάποδα. Αυτό είναι το μεγάλο της ταλέντο, αυτό θα διαγωνιστεί. Ό,τι και να σου πούμε, θα το πεις εσύ ανάποδα ή έχεις ετοιμάσει κάποια πράγματα? Όλα. Θεσσαλονίκη. Η Κινολασέφ. Θεσσαλονίκη. Ξυνάκης. Σικανίψ. Σπίνακης. Πάει. Σικανίψ. Μανολίδου. Κουδηλωνάμ. Μανολίδου. Μπορείς να πεις και προτάσεις ολόκληρες. Ναι, και πέρα. Ελλάδα έχει ταλέντο. Αδαλές είχε από την Ελλάδα. Ταλέντα έχει Έλλαδα. Πω από καταπληκτική. Συγγνώμη, τραγουδάς κιόλας? Ναι. Ανάποδα. Ανάποδα. Ναι. Τι θα μας πεις? Του μικρού βοριά. Α, για να σ' ακούσουμε. Ου τουρκί μαϊρό, βαλίγα ραπ, ανέμι όλα κι καδέπ, ήμου με πιπαλό παρτίφ, έκο τσικάρι θύραπ, ή τα ήγωτσι του πογρυπτά, ή παγαού μήνε θέπ, έξε μα τέταμνη το τίκ, ου ψηλό με σε σύνα. Πότε ξεκίνησες, παιδί μου, να μιλάς ανάποδα? 4 χρονών. Και όταν ήσουν μικρή, αντί για ουά, έλεγες αού. Πες μας πώς λέγεται στα ανάποδα, είσαι κούκλα. Εσύ αουκούκ. Εσύ αουκούκ. Και πώς λέγεται ανάποδα, περί είσαι θεά? Ιρέπ εσύ αέθ. Αέθ, το καινούριο. Ο κόσμος ο δικός μας πώς σου φαίνεται? Ανάποδος. Πολύ καλή. Σίγουρα ψηφίζω ναι. Εν. Ιάν. Ιάν. Όχι, εν είναι. Το ναι είναι εν. Εν. Εν είναι, παιδιά. Δεν το λέω στο μικρό ιώτα. Ιώ. Βάζεις τόνους? Ναι. Βάζεις τόνους στο μυαλό σου κανονικά? Αλλά όχι στο σημείο που πρέπει, ας πούμε, ψινάκης, σικάνιψ, σικανίψ, όπου ταιριάζει τόνος. Όπου ταιριάζει. Α, ναι. Μπράβο. Είναι πολύ αυστηρή. Μπράβο, κορίτσι. Καταπληκτική. Εν, εν, ψινάκι. Εννοείται, αυτό είναι ταλέντο. Είναι ταλέντο πραγματικά. Το έχεις έμφυτο και μπράβο, κορίτσι. Ένα θερμό χαιρετίσμα για την Μαριλένα μας. Φαντάσου να βρεθεί με την όπιστε.